Με τη χάρη του Κυρίου μας αδελφοί, θα ήθελα να δούμε κάποια εδάφια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 853 σελίδα για τις ελληνικές γραφές του Βάμβα, από το Ήτα κεφάλαιο. Ήτα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. 853, 14 εδάφιο, Ήτα κεφάλαιο 14. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του Πέτρου, είδη την πεθερά αυτού κατάκητον και πάσχουσα πυρετών. Και επίεσε την χείραν αυτής και αφήκε αυτήν ο πυρετός. Και εσηκώθη και υπηρέτη αυτούς. Και ό,τι έγινε εσπέρα έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς. Και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος αυτός τα ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών προσέταξε να αναχωρήσω συν εις το πέραν. Και πλησιάσας εις γραμματεύς είπε προς αυτόν, διδάσκαλε θέλω σε ακολουθήσει όπου ανυπάγεις. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, οι αλόπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν. Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν, Κύριε, συγχώρεσέ μου να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, ακολούθημοι και άφες τους νεκρούς να θάψουσι τους εαυτών νεκρούς. Και ό,τι εισήλθεν εις το πλοίον, ακολούθησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού. Και ειδού, τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον εσκεπάζεται υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκυμάτω. Και προσελθώντας οι μαθηταί αυτού, εξύπνησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε, σώσον ημάς χανόμεθα. Και λέγει προς αυτούς, γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι. Τότε σηκωθείς επετίμησε τους ανέμους και την θάλασσαν και έγινε γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες, ο ποιος είναι ούτος ότι και η άνεμοι και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στη πορεία του Κυρίου μας αδελφοί, στη διακονία του, το ξέρουμε, το διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Από τα 30 του και μετά ξεκίνησε την διακονία, την υπηρεσία. Όλο αυτό, αδελφοί, το σχέδιο που είχε ετοιμάσει ο Πατέρας Θεός να το κάνει με τον Υιό του, τον μονογενιέ, τον Ιησού Χριστό. Περίμενε, περάσαν τα χρόνια, θα μπορούσε να ξεκινήσει πιο νωρίς. Όχι. Από τα 30 έπρεπε, αδελφοί, να ξεκινήσει με τη χάρη του Θεού, ώστε να υπηρετήσει τον Πατέρα κατά πάντα, ευχαριστούμε τον Θεό, και να συμφέρει όλα τα σημεία αυτά, τα προφητευμένα, δια τον Υιό του ανθρώπου, δια τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέφυγε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού σε καμία περίπτωση. Τον εκπλήρωσε ακριβώς κατά γιώτα, κατά κεραία, όπως τα έλεγε ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, όπως τα έλεγαν οι προφήτες, όπως ήταν όλα προφητευμένα για Αυτόν, τα εκτέλεσε κατά πάντα. Έτσι. Γι' αυτό βέβαια το αναφέρνει αυτό και από τον ουρανό, όταν τον είδανε να κατεβαίνει, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, το περιστέρι. Αυτού ακούεται, λέει, μάλλον συγγνώμη, στο όρος της μεταμορφώσεως. Εκεί πέρα, γιατί στον Υιόν μου λέει ακούεται, γιατί στον οποίο λέει ευαρεστήθην. Ευαρεστήθηκε κατά πάντα ο Πατέρας Θεός, αδελφοί, στον Υιό του τον μονογενή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Ταύτα, λέει, ο Λόγος του Θεού όμως όλα γίνονται, λέει, παράδειγμα εσύ μας. Και πολλές φορές, αδελφοί, μας συστήνει ο Λόγος του Θεού να δούμε το πολίτευμα, λέει, των πρεσβυτέρων, των μεγαλυτέρων, αλλά και των πρεσβυτέρων μέσα της Γραφής, πώς πολιτεύτηκαν, πώς περπάτησαν, πώς, αδελφοί, ζήσανε τη ζωή τους μαζί με τον Χριστό σε όλες τους τις δυσκολίες, σε όλες τους τις δοκιμασίες, σε όλα τα γεγονότα που ήρθαν στη ζωή τους. Είτε στους Αποστόλους, στους μαθητές,
σε διάφορα σημεία, αδελφοί, ακόμα και της παλιάς Διαθήκης, αλλά της νέας και της καινούργιας Διαθήκης. Όλοι οι άνθρωποι όμως, αδελφοί, που στάθηκαν με φόβο, με ευλάβεια, με όλου τους το αδελφοί, τον κόπο και τη δύναμή τους, κάτω από το θέλημα του Θεού, ο Θεός τους ευλόγησε. Ο Θεός τους ευεργέτησε, ο Θεός τους έδωσε μισθαποδοσία, αδελφοί, σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτά μας φανερώνει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όσοι όμως, λέει, κοιτάξανε προς τα πίσω, όπως λέει, αδελφοί, και στους Εβραίους, δεν ευαρεστείται ο Θεός εις αυτούς, λέει, που κοιτάνε εις τα πίσω. Τι γίνεται, λέει, είναι αυτοί, λέει, που κοιτάνε στην απώλεια, γιατί εκεί καταλήγει ο άνθρωπος που κοιτάζει πίσω. Θυμείται, ο λαός Ισραήλ θυμήθηκε και έλεγε στον Μωυσή, Μωυσή, τι μας έφερες εδώ στην έρημο, να πεθάνουμε? Τόσα σημεία είδε ο λαός Ισραήλ, ας πούμε τις 10 πληγές, αδελφοί, του Φαραώ, όλα αυτά τα σημεία τα τεράστια, και δεν τους άγγιξε τίποτα, αδελφοί, σκοτάδι στην Αίγυπτο, φως στη γη Γεσένε. Απίστευτο πράγμα, για σκεφτείτε, να λάμπει ο ήλιος μέρα μεσημέρι στη γη Γεσένε, εκεί που ήταν ο λαός του Θεού, και στην Αίγυπτο σκοτάδι, πίσα, λέει, δεν έβλεπε τη μύτη του ο καθένας Αιγύπτιος, δεν μπορούσαν να δουν, σκοτάδι, πίσα. Πώς γίνεται αυτό, αδελφοί, θαύματα, ενέργειες θαυμάτων του Θεού. Κι όμως, Μωυσή, εδώ μας έφερες να πεθάνουμε εδώ? Καλά θυμόμαστε εμείς, λέει, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα που είχαμε στην Αίγυπτο. Αυτά σκεφτόμαστε πολλές φορές. Η αξία, αδελφοί, του κόσμου αυτού σε σχέση με το μεγαλείο της γνώσεως του Ευαγγελίου, όπως λέει και ο Παύλος, αδελφοί, είναι κρεμμύδια, είναι σκόρδα, είναι σκουπίδια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κι όμως, πώς, λέω, γίνεται, λέω, η καρδιά μου, η καρδιά μου, για μένα μιλάω, η καρδιά μας, ο οποίος σκέφτεται, αδελφοί, και ενθυμείται τα σκουπίδια. Δεν είναι απίστευτο καμιά φορά, αδελφοί, Αυτό δεν λέει ο Παύλος. Θεώρησα τα πάντα, αλλά, λέει, σκύβαλα. Σκουπίδια, δηλαδή, μπροστά στη γνώση του Ευαγγελίου, μπροστά στη γνώση του Λόγου του Θεού, αδελφοί. Κι όμως, λέει, πολλές φορές επιστρέφουμε στα σκόρδα, στα κρεμμύδια, στα πράσα, στα γήινα, στα σκουπίδια. Ποιος? Ένα βασιλόπουλο. Ένα παιδί του Θεού, γιατί είμαστε, αδελφοί, βασιλόπουλα. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, γιατί ο πατέρας μας είναι βασιλιάς. Αμήν, αδελφοί. Δεν μπορεί ένας βασιλιάς να έχει, αδελφοί, ανθρώπους που είναι μέσα στα σκουπίδια. Θέλει τι, να μας βγάλει μέσα από τα σκουπίδια, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να μας πλύνει με το αίμα του, και τι, να μας δώσει την στολή την πρώτη, να μυρίζουμε όμορφα με το θυμίαμα αυτό του Πνεύματος του Αγίου, το θυμίαμα, το άρωμα του Κυρίου, το μύρο, αδελφοί, και να σου λέει, προχώρα τώρα μαζί μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Και ελθόν τώρα, λέει ο Ιησούς, αφού ξεκίνησε η πορεία του, αδελφοί, ευχαριστούμε το Θεό, τη διακονία του. Έχει τελειώσει εδώ πέρα του επί του όρους ομιλία, έχει κατέβει και πάει τώρα στο σπίτι του Πέτρου, τον οποίο τον έκλεξε, αδελφοί, είχε δώσει επαγγελία και θα έδινε στον Πέτρο την επαγγελία αυτήνα, ότι ταύτης της Πέτρας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Το ξεκίνημα αυτή στην πόλη Ιερουσαλήμ, ευχαριστούμε το Θεό, και ο Πέτρος μας φανερώνει ο λόγος του Θεού ότι είχε μία πεθερά η οποία εκείνη τη στιγμή που την επισκέφτηκε ο Κύριος είχε πυρετό, άρρωστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, γιατί λέει κατάκητον και πάσχουσα πυρετών. Δεν μας φανερώνει εδώ όμως, και μου κάνει εντύπωση, αν δεν το προσέξετε κι εσείς, δεν είπε η πεθερά του Πέτρου, Κύριε, θεράπευσέ με. Εάν θέλεις, μπορείς να με θεραπεύσεις. Τίποτα δεν είπε. Ήταν κατάκητη. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, τι, είδε στην καρδιά της κάτι το οποίο πρέπει να το δω κι εγώ. Πρέπει να το δούμε και εμείς. Δεν ζήτησε, το λέω, δεν ζήτησε η πεθερά, αλλά εμείς ζητάμε. Δεν ζητάμε. Κύριε, θεράπευσέ με. Κύριε, ευλόγησέ με. Κύριε, δώσ' μου μια καλύτερη δουλειά. Κύριε, βοήθησέ με στα οικονομικά. Κύριε, βοήθησέ με στη σχέση με τους ανθρώπους. Κύριε, βοήθησέ με το ένα. Κύριε, βοήθησέ με. Και καλά κάνουμε. Και έτσι πρέπει. Αλληλούια. Να ζητάμε τη βοήθεια του Κυρίου. Αλλά θέλω να δούμε το βάθος που θέλει να μας δώσει το Πνεύμα του Θεού, το βάθος του Λόγου του Θεού. Ο Κύριος κάτι είδε. Την ακουμπάει, λέει,
πιάνει το χέρι της και ο πυρετός λέει αμέσως την άφησε. Και τι κάνει αυτή η γυναίκα, αδελφοί, τι λέει, και σηκώθη και υπηρέτη αυτούς. Εσύ γιατί ζητάς τη θεραπεία σου? Εγώ γιατί ζητάω τη θεραπεία μου? Για να είμαι υγιής μόνο? Για να είμαι απλώς καλά? Να πω Κύριε σε ευχαριστώ? Ή θέλει ο Θεός να με φανερώσει και να σου φανερώσει παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση αυτής της γυναίκας, ώστε θα σε ευλογήσω, θα σε θεραπεύσω, αλλά ήδη γνωρίζει ο Κύριος ότι αυτή η γυναίκα θα τους υπηρετήσει. Ποιον? Τον Χριστό. Αλληλούια. Δηλαδή αδελφέ ζητάς ευλογία και ζητάω ευλογία στη ζωή μου και σε ρωτάει αυτό το πρωινό ο Κύριος γιατί θέλεις να σε ευλογήσω? Το σκεφτήκαμε ποτέ? Αν με ρωτήσει εσένα σήμερα, σε ρωτήσει ο Κύριος, παιδί μου, θέλεις να σε θεραπεύσω? Ωραία. Γιατί θέλεις να σε θεραπεύσω? Ποια είναι η απάντησή μας? Γιατί θέλεις να σε ευλογήσω? Ποια είναι η απάντησή μας, αδελφοί? Εδώ βλέπουμε όμως ότι η γυναίκα αυτή υπηρέτει αυτούς. Δεν έφυγε από το σπίτι, δεν είπε μόνο ένα απλώς ευχαριστώ Κύριε που με θεράπευσε, αλλά άρχισε να τους υπηρετεί. Και είναι καλό αδελφοί ότι όταν φέρνουμε αιτήματα μπροστά στο Θεό και όταν ζητάμε πράγματα από τον Θεό, είναι η συνέχεια μετά της ευλογίας του Θεού τι? Να παραμένουμε στον Χριστό. Να συνεχίζουμε να υπηρετούμε τον Χριστό. Να θέλουμε ότι αυτό που ζητάμε να το φέρουμε για τον Χριστό. Το καταλάβαμε αδελφοί? Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί το λέω πολλές φορές. Λέω Κύριε γιατί δεν κάνεις αυτή την ενέργεια, γιατί δεν κάνεις την άλλη την ενέργεια στη ζωή μου, για τη ζωή μου μιλάω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πιάνω μέσα στην καρδιά μου ότι ίσως δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Γιατί? Γιατί αν μου το δώσει ο Κύριος, δεν θα του το πάω σε αυτόν. Μπορώ να το κάνω για την ειδονή τη δική μου, για την ευχαρίστηση τη δική μου. Ή ακόμα πιο επικίνδυνο, για τη δόξα τη δική μου. Είδατε πώς με ευλόγησε ο Θεός. Το βλέπετε αδελφοί? Φαντάζεστε, ο Θεός να μας φυλάξει? Όχι. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα υπηρέτησε τον Κύριο. Με λίγα λόγια δηλαδή αδελφέ, όταν ζητάς από τον Θεό είτε ευλογία είτε θεραπεία, ό,τι και να είναι αυτό, φέρ το ξανά στον Κύριο. Δηλαδή φέρ το προς υπηρεσίαν του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί έχουμε ακούσει αδελφοί, εγώ τα αυτιά μου πολλές φορές, Κύριε 4 ρόδες να μου χαρίσεις, ένα αυτοκίνητο να μπορώ να μετακινούμε. Και εγώ θα γίνω ταξιδής της εκκλησίας. Θα πηγαίνω τους αδελφούς, θα πηγαίνω τις αδελφές, τις ηλικιωμένες. Ο Κύριος τα ακούει. Ναι παιδί μου, θέλεις 4 ρόδες, θα σου δώσω και καλύτερο αμάξι από 4 ρόδες. Αμαξάρα 20.000 ευρώ. Πω πολλές, τι ωραίο αμάξι. Και μετά, τώρα θα έρθω Κυριακή στην εκκλησία, θα κάνω βόλτες με το αμάξι. Πώς, δεν θα βγω στην Αούντου πάνω να το πατήσω 250 έτσι να δω και τα πέστω. Κυριακή πρέπει να το κάνεις αδελφέ αυτό. Ένα παράδειγμα. Και μετά τον χάνεις, τον χάνω. Και μετά λες, πού είναι τώρα, πού είναι η υπηρεσία μου στο Θεό? Καταλάβετε αδελφοί, γεγονότα αληθινά είναι αυτά που σας λέω. Δεν σας λέω παραμύθια, την αλήθεια σας λέω. Ότι γίνεται αυτό. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, όταν ζητάω από τον Θεό, να ξέρουμε τι ζητάμε και με πόσο ευθύνη ζητάμε από τον Κύριο και γιατί το ζητάμε. Έτσι, αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού, και αφού έγινε, λέει, εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς, εξέβαλαν τα πνεύματα με λόγων και πάντα στους κακώς έχοντας, εθεράπευσε. Ενέργειες δυνατές μέσα στη ζωή των ανθρώπων αυτών. Για ποιο λόγο το έκανε εδώ? Εδώ βλέπουμε άλλη περίπτωση. Βλέπετε, υπάρχουν περιπτώσεις μέσα στο λόγο του Θεού. Την πρώτη περίπτωση τη βάζουμε γιατί ήξερε ότι θα υπηρετήσει και έπρεπε να υπηρετήσει η πεθαρά του Πέτρου και τους μαθητές αλλά και τον Χριστό, γι' αυτό και τη θεράπευσε. Εδώ βλέπουμε όμως εξέβαλε δαιμόνια, αυτοί που είχαν πνεύματα κακά και όλα αυτά. Γιατί όμως? Για να πληρωθεί, λέει, το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι φαίνεται μέσα σε όλα αυτά τα εδάφια? Πόσο αγαθός είναι ο Θεός. Πόσο με αγάπη κοιτάει τον άνθρωπο. Πόσο αδελφοί πραγματικά σπλαχνίζεται εσένα και μένα. Μπορεί να μην μπορείς να υπηρετήσεις, δεν είναι? Μην παίρνει κανένας βάρος τώρα, θα πει αμάν αδελφέ, δηλαδή δεν θα πάρω ποτέ θεραπεία γιατί δεν μπορώ να υπηρετήσω. Όχι. Υπάρχει μία περίπτωση
που θέλω και θέλεις να υπηρετήσεις, αλλά είσαι άρρωστος. Αν το ζητήσεις με ταπεινή καρδία, ο Θεός θα το κάνει. Θυμάμαι μια περίπτωση που έλεγε ένας αδερφός από την Ελλάδα, έπρεπε οπωσδήποτε να πάει να επισκεφτεί μια εκκλησία. Δεν είχαν ποιμένες, δεν είχαν πρεσβυτέρους, αρκετές ψυχές, και έπρεπε να πάει Κυριακή να υπηρετήσει αυτή την εκκλησία. Και το Σάββατο το βράδυ ανεβάζει 40 πυρετό. Και λέει, τώρα Κύριε, τι να κάνω, πώς θα πάω αύριο? Οι αδελφοί περιμένουνε. Περιμένουν οι αδελφοί αύριο να πάω να τους υπηρετήσω. Σε παρακαλώ Κύριε, κάντο, λέει, για τα αδέλφια, κάντα για τους αδελφούς, για να υπηρετήσω το σώμα σου. Γκρακ, 36 και 6. Μπορεί να τα κάνει αυτά ο Θεός? Αμήν, μπορεί. Βλέπετε αδελφοί, δηλαδή, είναι πάντοτε ότι ο Θεός τα κάνει μέσα για το έργο το δικό του, για τη δόξα τη δική του. Τυχαίο ήταν, είχε 40 πυρετό αυτός ο αδελφός? Δεν νομίζω, αδελφοί. Αλλά ήταν ένα μάθημα και για αυτόν, αλλά και για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά υπάρχει και αυτή η περίπτωση για να γίνει, να πληρωθεί το ρηθέν για το Ισαΐου, και να πληρωθεί κάθε λόγος του Θεού, αδελφοί. Τι μας είπε ο Κύριος? Δεν θα σας αφήσω, δεν θα σας εγκαταλείψω. Έτσι δεν λέει? Έως της εντελείας του αιώνος. Δεν είσαι μόνος σου, αδελφέ. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί μας. Και αν εσύ αισθάνεσαι μόνος σου, αδελφέ και αδελφοί, από σήμερα πίστεψέ το και πες, δεν είμαι μόνος μου, διάβολε. Δεν είμαι μόνος μου, σατανά. Δεν είμαι μόνος μου, εαυτέ με που με κοροϊδεύεις. Αλληλούια. Μα δεν με αγαπάνε οι αδελφοί. Μα δεν με αγαπάει ο αδελφός. Μα δεν με αγαπάει ο ένας. Δεν με αγαπάει ο άλλος. Αδελφέ, σ' αγαπάει ο Χριστός. Αλληλούια. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό είναι το κυριότερο στη ζωή μας, αδελφοί. Το να μας αγαπήσει και να αγαπάμε τον Χριστό. Και τότε φτιάχνεται η σχέση μας και με τους αδελφούς μας και με τους συνανθρώπους μας. Όταν είμαστε πλημμυρισμένοι, αδελφοί, από την αγάπη του Θεού μέσα μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, γιατί σκέφτομαι πολλές φορές, εγώ σαν ο αδελφός Δημήτρης, εγώ, και έχω απαιτήσεις, να με αγαπάει ο ένας, να με αγαπάει ο άλλος, να με αγαπάει το παιδί μου, να με αγαπάει η γυναίκα μου, να με αγαπάνε τα αδέλφια, να με αγαπάνε οι συνάδελφοι, λέμε πολλές φορές, ωραία είναι, αλλά δεν λέει έτσι το Ευαγγέλιο. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Εγώ να αγαπήσω. Ό,τι λέει θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τούτο και κάμετε, αυτό να κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και προχωράμε, αδελφοί, στο 18, και είδε τώρα ο Ιησούς όχλους πολλούς μαζεύτηκαν, και είναι φυσιολογικό αυτό, αδελφοί, φυσικό, να δούνε τέτοια θαύματα που δεν έχουν ξαναδεί, έτσι, δαιμόνια να βγαίνουν από ανθρώπους, να θεραπεύονται, χολοί, τυφλοί και όλα αυτά. Μαζεύτηκε όχλος, κόσμος. Και πολλές φορές, αδελφοί, πλησιάζουν οι άνθρωποι, και είναι καλό, αδελφοί, να πλησιάζει ο άνθρωπος τον Χριστό. Αλλά ο Κύριος γνωρίζει, λέει, σε άλλο σημείο, ποιοι τον ακολουθάνε, αδελφοί, με την καρδιά τους, και ποιοι θέλουν να ακολουθάνε τον Κύριο για να σωθούν και ποιοι όχι. Γνωρίζει, λέει ο Κύριος, πώς πλησιάζει ο κάθε ένα άνθρωπος τον Θεό. Και πλησιάσας τώρα, μας φέρνει στο ένα παράδειγμα, εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, ένας γραμματέας, και λέει, διδάσκαλε, θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις. Ωραία απόφαση ζωής αυτή, ωραίο είναι, μια ωραία ομολογία. Και εγώ και εσύ, αδελφοί, την κάναμε αυτή την ομολογία, δεν την κάναμε? Δεν είπαμε την ημέρα που βαφτιστήκαμε στο νερό, Κύριε, από σήμερα θάβω τον παλιό μου άνθρωπο και θέλω να σε ακολουθήσω όπου αν υπάγεις? Αμήν, αδελφοί, όπου αν υπάγεις, Κύριε, όπου αν υπάγει ο Κύριος. Άρα, αδελφοί, δηλαδή, ο οδηγός μας, αυτός που περπατάει και πρέπει να περπατάει μπροστά μας, είναι ο Κύριος. Άρα, αδελφοί, δηλαδή, αυτός που πραγματικά θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών είναι ο Χριστός. Το κατάλαβε αυτό ο γραμματέας? Δεν ξέρω. Αλλά το είπε τέλος πάντων. Θα σε ακολουθήσω όπου αν υπάγεις. Και τι του απαντάει, αδελφοί, εδώ ο Κύριος μας? Λέει, οι αλόπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Δεν έχει που να κλείνω την κεφαλή μου, του λέει. Τώρα το λέει κυριολεκτικά εδώ ο Κύριος, ή θέλει να μας πει κάτι, ή θέλει να πει κάτι στο γραμματέα? Εδώ, αδελφέ, αδέλφια μας, το λέει και σε μας. Έρχεται να μας υπενθυμίσει και σε μας, αδελφοί, ότι ο δρόμος του Κυρίου, λέει, είναι στενός και τεθλιμμένος. Έτσι δεν λέει? Σε άλλο σημείο λέει ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλληλούια.
Μα χαρές δεν θα έχουμε, βεβαίως. Ευλογίες πολλές. Η πορεία όμως του χριστιανού είναι ακριβώς αυτό που λέει εδώ στο γραμματέα. Μάθε, λέει, ότι οι αλλόπαικες, ευχαριστούμε τον Κύριο, έχουν φωλεές και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Εγώ όμως, ο Υιός του ανθρώπου, δεν έχω που να κλείνω την κεφαλή. Δηλαδή μπορεί μέσα στη ζωή σου, γραμματέα, εσύ που έρχεσαι και δίνεις αυτή την υπόσχεση στο Θεό, μάθε ότι δεν θα είναι όλα ρόδινα. Δεν θα είναι όλα με κόκκινα χαλιά στρωμένα με τον Χριστό, αδελφοί. Η ζωή μας δηλαδή, από τη μία ναι, ευλογία, από τη μία ναι, να απολαμβάνω τον Κύριο στη ζωή μου και να χαίρομαι, και αυτό είναι το αδελφοί, η ευλογία του Θεού, και αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να χαίρομαι την παρουσία του Θεού, να πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο, να συνάγουμε στις συναθρήσεις του Κυρίου, να πηγαίνω στις κοινωνίες με τα αλλήλων, να μένω στη διδαχή των Αποστόλων, έτσι είναι, αδελφοί, να μένω στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Όλα αυτά, αδελφοί, είναι μέσα στις ευλογίες του Θεού. Από την άλλη δε όμως, λέει, μάθετε τι, ότι ο δρόμος είναι δύσκολος. Αλλά μην φοβάστε, εδώ έρχεται τώρα, αδελφοί, το σημείο. Από τη μία μπορεί να πει κάποιος, αμάν, ο λόγος του Θεού λίγο μας φοβίζει, μα είναι τόσο δύσκολος. Δεν είναι δύσκολος, αδελφοί, γιατί έχουμε τον Χριστό μαζί μας. Αμήν. Αν έχεις τον Χριστό μαζί σου, όλα, αδελφοί, γίνονται πιο εύκολα. Αν δεν έχω τον Χριστό μαζί μου, αδελφοί, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Πραγματικά πολλοί, αδελφοί. Και του λέει, να ξέρεις, γραμματέα, εσύ που θέλεις να με ακολουθήσεις, κατά πάντα, όπου ανυπάγω, ότι αυτή είναι η ζωή μου. Ότι μπορεί να τύχει, δηλαδή, εσύ που θα έρθεις μαζί μου, να κοιμηθείς και σε, αντί για μαξιλάρι, σε πέτρα. Σαν να του λέει, γιατί και οι μαθητές, αδελφοί, δεν περάσανε λίγα. Πόσες φορές ήταν μαζί τους στο όρος των αιωλεών, τις νύχτες. Τι λέτε εσείς εκεί πέρα στο όρος των αιωλεών, είχαν στρώματα των 2.000 ευρώ ή μαξιλάρια 140 ευρώ. Ανατομικά έτσι, ορθοπαιδικά, για να πούνε, όχι, τι καλά, μας πονάει και η μέση, με πονάει και ο αυχένας, Κύριε, εγώ θα πάρω και το μαξιλάρι μαζί μου. Κανένας μαθητής δεν κουβαλούσε, αδελφοί, μαξιλάρι μαζί του. Αλλά αυτή είναι η πορεία του χριστιανού, πνευματικά τώρα σε εμάς σήμερα, έτσι. Σίγουρα βέβαια εμείς τώρα δεν κοιμόμαστε έξω, έτσι. Ο Κύριος, επειδή είναι πολύ αγαθός και πολύ καλός Κύριος, όλους μας εδώ, αυτό το πρωινό που είμαι εδώ, μας χάρισε μια σκεπή. Δεν είμαστε από μια σκεπή, δεν ζούμε. Δεν έχουμε το σπιτάκι μας. Δεν έχουμε τα κρεβάτια μας, τα ωραία. Τα στρώματά μας, τα ωραία. Και γιατί σου λέει ο Κύριος, παιδί μου, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ ευαίσθητος και γκρινιάρης, για μένα μιλάω, θα σου δώσω τα καλύτερα. Αλλά εσύ ακολούθαμε. Δόξασέ με. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ όμως είναι πολύ τα πράγματα σκληρά για αυτό το γραμματέα. Του λέει, θέλεις να με ακολουθήσεις, να ξέρεις ότι θα κοιμηθείς και σε πέτρα αν χρειαστεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άλλος δεν λέει εκ των μαθητών, κι άλλος πλησιάζει από τους μαθητές αυτού και τους λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου. Θέλω κι εγώ να σε ακολουθήσω όπως υπάγεις, Κύριε. Αλλά σε παρακαλώ, δώσ' μου λίγο χρόνο να πάω να θάψω τον πατέρα μου, να περάσουν. Πότε θα ξέρεις, πότε θα πεθάνει ο πατέρας του, δεν ήξερε. Έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν άρρωστος, πόσο χρονών ήταν. Αλλά πόσο ήταν αυτό το διάστημα, το χρονικό δηλαδή, δεν ξέρουμε. Αλλά του δίνει παράταση και λέει, σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου αυτή τον χρόνο, δώσ' μου αυτή την παράταση. Όταν ο πατέρας μου πεθάνει, εγώ θα σε ακολουθήσω, θα είμαι ελεύθερος τότε. Και φέρνουμε πολλές φορές, αδελφοί, οι άνθρωποι φέρνουν δικαιολογίες. Πόσους έχουμε συναντήσει τέτοιους, τους μιλάς για τον Χριστό, ωραία τα λέτε, σας πιστεύω, πραγματικά είστε η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά εγώ όταν θα έρθει η ώρα μου, και όταν θα έχω ανάγκη, ξέρω που θα χτυπήσω την πόρτα. Σε ποια πόρτα θα μπω, Να μην είναι αργά. Ευχαριστούμε τον Θεό, Πολύ αργά να μην είναι. Γιατί το κάλεσμα του Κυρίου είναι για σήμερα. Τώρα, λέει. Τώρα να ακούσεις τη φωνή του Θεού, Σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τον απαντάει πάρα πολύ ωραία εδώ ο Κύριός μας, αδερφοί. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, λέει, ακολούθημη και άφησε τους νεκρούς να θάψουσι τον εαυτούς νεκρούς. Φοβερός λόγος, Άσε, του λέει, τους νεκρούς να θάψουνε τους νεκρούς, τους εαυτούς νεκρούς. Ευχαριστούμε τον. Δηλαδή, οι άνθρωποι έξω στον κόσμο, μακριά από τον Χριστό, είναι νεκροί πνευματικά, αδελφοί, νεκροί. Δεν υπάρχει ζωή αιώνια, αδελφοί, στον άνθρωπο που δεν γνώρισε τον Χριστό. Και γι' αυτό τους λέει εδώ πέρα, άσε τους νεκρούς να θάψουσι τους εαυτούς νεκρούς. Εσύ, λέει, ακολούθαμε. Μην είναι αργά. Μην μείνεις, δηλαδή, μέσα
σε αυτό το σκοτάδι και εσύ νεκρός και εγώ νεκρός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και ό,τι εισήλθε εις το πλοίο, ακολούθησαν αυτούν οι μαθηταί αυτού. Εδώ τώρα γίνεται ένας ξεχωρισμός, βλέπετε. Όχλος πολλής τον ακολουθούσε. Και άλλοι μαθητές που ήταν κρυφοί είτε φανεροί, αλλά ήρθε η ώρα τώρα, αδελφοί, ο Κύριος να μπει μέσα στο, να εμβεί μέσα στο πλοίο. Εκεί τον ακολούθησαν μόνο οι μαθητές του. Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ άλλο ένα παράδειγμα και άλλο ένα μάθημα παίρνω, αδελφοί, ότι πάνω στο πλοίο του Κυρίου, αδελφοί, και σε ποιο πλοίο, δεν μιλάω μόνο για την Εκκλησία, αλλά σε μια παιδεία, αδελφοί, που θέλει ο Θεός να με διδάξει και να σε διδάξει, παίρνει εσένα και εμένα, τους μαθητές του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κατηδίαν λέει εσάς, λέει, σας μιλάω, έτσι δεν λέει στους μαθητές. Έτσι μιλάει όμως και σε εμάς, γιατί και εμείς σήμερα είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και πάνε μέσα μαζί του. Και ξαφνικά, αδελφοί, λέει, έρχεται τρικυμία μεγάλη εν τη θάλασσα. Και αυτή η τρικυμία, αδελφοί, μπορεί να είναι μέσα στη ζωή σου. Μπορεί να έρθει μεγάλη τρικυμία στη ζωή σου. Μεγάλη τρικυμία στη ζωή μου. Μεγάλη τρικυμία στη ζωή μας, αδελφοί. Θα πει κάποιος, μα ακολουθάω τον Χριστό. Μα πήρα απόφαση κατά πάντα, όπου ανυπάγει, να τον ακολουθήσω. Ναι, και καλά κάνεις, αλληλούια, και καλά κάνουμε. Αλλά στη ζωή μας μπορεί να επιτρέψει ο Θεός να έρθει μία τρικυμία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί? Γιατί θέλει κάτι να σου μάθει, να μου μάθει, να μας διδάξει. Να βγάλει κάτι μέσα από την καρδιά μας, αδελφοί. Το οποίο πολλές φορές φωλιάζει και δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί. Τι φωλιάζει μέσα στην καρδιά μας, το οποίο δεν το αισθανόμαστε. Και μόνο το Πνεύμα του Θεού ερευνά, λέει, καρδίες νεφρούς. Αλλά και το, και τι, και τα, και τα βαθέα του Θεού. Μόνο το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, γνωρίζει μέσα σου τι έχεις. Πολλές φορές εμείς δεν ξέρουμε. Για μένα θα πω, πολλές φορές δεν γνωρίζω τι κατοικεί μέσα μου, αδελφοί. Μέσα στα κρυφά, στην καρδιά μου. Και δημιουργεί γεγονότα, δημιουργεί τρικυμίες, δημιουργεί διάφορα ο Θεός, αδελφοί, γιατί? Για να με εκπαιδεύσει και να μου το βγάλει αυτό, να μου το φανερώσει αυτό που έκανε στους μαθητές. Ήρθε τρικυμία. Ήρθε εκεί πέρα, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, μεγάλα κύματα που σκεπάζανε, λέει, το πλοίο, μπαίνανε μέσα. Φοβερό γεγονός, φαινόμενο. Τι λέτε, οι μαθητές να λέγανε, να χαιρόντουσαν, αδελφοί, ή να ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως και τίποτα. Σαν φυσιολογικοί άνθρωποι, όπως θα ήσουν και εσύ και εγώ και όλοι μας, αδελφοί, μέσα στην τρικυμία, όταν έρχεται στη ζωή μας. Και από την τρικυμία και από το γεγονός που θα έρθει στη ζωή μου, εκεί θα φανεί το λόγο που είπαμε στον Κύριο. Τι είπαμε? Κύριε, όπου ανυπάγεις, εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό δεν είπαμε? Και ο Κύριος έρχεται και σου λέει, εντάξει, σε δέχομαι, παιδί μου. Αφού το λες, σε δέχομαι και εγώ θα είμαι ο βοηθός σου. Και τώρα υπάγει ο Κύριος και ήρθανε τα κύματα, άρχισε να σκεπάζεται το κύμα, ευχαριστούμε το, να σκεπάζει το πλοίο. Και προσελθώντας οι μαθητές αυτού, λέει, εξύπνησαν αυτόν. Εξύπνησαν. Τι κοιμότανε ο Κύριος? Ο Θεός να μας συγχωρεί, θα λέγαμε, μα τόσο ανέστητος. Δεν καταλάβαινε ο Κύριος τι έγινε? Καταλάβαινε και παρακαταλάβαινε. Αλληλούια. Αλλά πήγαν και τον ξύπνησαν τον Κύριο. Κάτι το οποίο, αδελφοί, συστήνει και σένα και εμένα. Αδελφέ, όταν έρχεται η τρικυμία στη ζωή σου, όταν έρχεται αυτό που δεν περιμένεις και δεν το περίμενες στη ζωή σου και αρχίζεις και αισθάνεσαι ότι μπαίνουν τα νερά, μπαίνουν οι θλίψεις, οι στεναχώριες και αρχίζεις και βουλιάζεις, τι θα κάνεις εκείνη την ώρα? Ξύπνα το Χριστό, αλληλούια, ξύπνα μέσα σου, στην καρδιά σου, το Πνεύμα του Θεού, τι, να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, αδελφέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να έρθει η δύναμη του Θεού μέσα μας, μέσα σου, αδελφέ. Και τον ξυπνάνε τον Κύριο και του λένε, Κύριε, σώσον ημάς, χανούμεθα. Χανούμεθα. Δεν σκεφτήκανε κανένας από αυτούς, και πιστεύω ότι και εγώ, για σας δεν ξέρω, αλλά για μένα μιλάω, και εγώ το ίδιο θα φτιάχνα. Δεν θα σκεφτόμουν να καν ότι έχω τον αρχηγό της ζωής μαζί μου. Δεν θα σκεφτόμουν να καν, όπως ο Πέτρος, Κύριε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Εκείνη τη στιγμή τα ξεχνάς όλα. Στη τρικυμία, αδελφοί, της ζωής που επιτρέπει ο Θεός, πολλές φορές τα ξεχνάμε όλα. Την αναγέννηση, το Πνεύμα το Άγιο, τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου, τη θεραπεία που έλαβες κάποτε,
τις ενέργειες, τις θαυμαστές που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Και σε μία μεγάλη τρικυμία, αδελφοί, τα ξεχνάμε όλα. Και αυτό θέλει τώρα ο Θεός, αδελφοί, να το βγάλει από μέσα μας, να πει μην τα ξεχνάς, αδελφέ. Μην τα ξεχνάς, αδελφή. Μην ξεχνάς αυτά που έκανα μέσα στη ζωή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και τον εξύπνησαν και είπαν, Κύριε, χανούμεθα. Και λέγει προς αυτός, γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι. Βλέπετε τι φόλιαζε μέσα στη καρδιά τους. Μα είναι στο ξεκίνημα των μαθητών. Είναι στο ξεκίνημα της πορείας της πνευματικής τους ζωής. Θα λέγαμε νέες ψυχές, δεν θα λέγαμε. Τώρα ξεκίνησε ο Χριστός, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά νέες ψυχές. Ναι, αλλά σημασία δεν έχει, αδελφοί, αν είσαι νέος στην πίστη ή παλιός. Ο Κύριος θέλει να μας προχωρήσει όλους μας. Και θέλει από την πρώτη στιγμή, αδελφέ, και βλέπουμε εδώ στους μαθητές, να τους βγάλει μέσα από την καρδιά τους και την ολιγοπιστία, αλλά και τη δειλία. Αμήν, αδελφοί, θέλει να τα βγάλει αυτά από μέσα μας. Και αν, αδελφέ, αδελφοί, έχεις δειλία, τι να κάνεις, ξύπνα το Χριστό μέσα σου. Πώς θα τον ξυπνήσεις, πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο. Και αν δεν έχεις Πνεύμα Άγιο, ζήτα να σε βαπτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, να λάβεις τη δύναμη εξύψους, αλληλούια. Και εκεί αλλάζουν τα πάντα, αδελφοί. Είναι το καλύτερο φάρμακο της ψυχής και του πνεύματος και του σώματος, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό, αδελφοί, που ζωοποιεί μας. Το πιστεύουμε. Αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό, αδελφοί, που αλλάζει τα πάντα μέσα στην καρδιά μας. Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, δια του λόγου βέβαια πάντοτε, είναι αυτό που τι θα ανορθώσει, αδελφοί, τα σκεγαυνωμένα σχήρας μας και τα παραλληλημένα γόνατα, αδελφοί. Γι' αυτό επέκειται μεγάλη ανάγκη, αδελφοί, για όσους έχουμε Πνεύμα Άγιο να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο και όσους δεν έχουν να βαπτιστούν με Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Και γι' αυτό ο λόγος του Θεού πάντοτε μας συστήνει τι, να ξυπνάμε το Χριστό μέσα μας, γιατί μπορεί να έχει κοιμηθεί. Πώς μπορεί να κοιμηθεί ο Χριστός μέσα μου? Γίνεται βέβαια με τη δειλία και την ολιγοπιστία, αδελφοί. Και τους λέει, γιατί είστε, λέει, δειλοί και ολιγοπιστοί? Τότε, λέει, σηκωθεί σε επιτίμηση τους ανέμους και την θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Σε άλλο σημείο, αδελφοί, άμα θέλουμε να το δούμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, αν δεν κάνω λάθος, ναι, κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, περιγράφει εδώ το ίδιο το σημείο στην 883 σελίδα και λέει τον τρόπο πώς τον επιτίμησε τη θάλασσα. Τι είπε? Λέει στην 883, 39 εδάφιο, και σηκωθείς, λέει, επιτίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον. Και ησύχασαν και έγινε γαλήνη μεγάλη. Αδελφέ και αδελφοί, χρειαζόμαστε στη ζωή μας και στη ζωή μας πολλές φορές όταν θα έρθει αυτό το γεγονός, τι, πρώτον, να ξυπνήσεις τον Κύριο, να βρεις τη δύναμη αυτή μέσα σου, αδελφέ, γιατί αυτή τη δύναμη στη δίνει και στη χαρίζει ο Κύριος, αδελφοί. Αυτή τη χάρη και τη δύναμη μας τη χαρίζει ο Κύριος, αδελφοί, αλληλούια. Να πλησιάζουμε στον Χριστό, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, να φύγει από μέσα μας η δειλία και η ολιγοπιστία και να σηκωθεί ο Λόγος του Θεού στη ζωή σου, αλληλούια, και να πει σιώπα στην τρικυμία, ησύχασον. Ευχαριστούμε. Και να γίνει, θα γίνει. Αδελφοί, φοβερός λόγος. Δύο κουβέντες, δύο λέξεις. Σιώπα, ησύχασον. Και αυτό, αδελφέ και αδελφοί, χρειαζόμαστε πολλές φορές μέσα στη ζωή μας. Τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τη φωνή του Χριστού μας. Να έρθει μέσα στην τρικυμία και να πει σιώπα. Αδελφέ και αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και ο Κύριος το έκανε, αδελφοί, να δείξει το παράδειγμα στους μαθητές. Και τότε είπανε, αδελφοί, αυτόν τον λόγο που υπάρχει και σαν ψαλμό που ψέλνουμε, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό σαν ύμνο. Και τι είπανε, λέει, και είπαν προς αυτούς, συγγνώμη, και εφοβήθησαν φόβο μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ώστις και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούωσεν εις αυτόν. Να γνωρίζαμε, αδελφοί, πραγματικά το μεγαλείο. Να γνωρίζαμε πραγματικά, αδελφοί, τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Φοβερά σημεία θα βλέπαμε μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε. Μην χάνουμε το θάρρος μας. Μην χάνουμε την πίστη μας. Και αν όμως μέσα μας, αδελφοί, μπορεί ίσως λίγο στη πορεία μας, λόγω των τρικυμιών, λόγω των προβλημάτων, λόγω σε όλα αυτά που ζούς και ζούμε, να χάσαμε την πίστη μας ή ακόμα και να δηλιάσαμε, αλληλούια, μας λέει ο Κύριος, μη χάνεις την πίστη σου, μικρό μου πίμνιο, μη φοβού, μόνο πίστευε, αλληλούια.
Μας λέει ο Κύριος, αδελφοί, να μην χάνουμε την πίστη μας, γιατί είναι αυτός που θα έρθει στη ζωή σου, θα επιτιμήσει τον άνεμο, αλληλούια, και θα σταματήσει η τρικυμία. Αμήν. Θα σταματήσει. Και το θέλει αυτό ο Θεός, αδελφοί. Αλλά άσε το Πνεύμα του Θεού στη ζωή σου να σε παιδεύει, να σε εκπαιδεύει, να σε μαθητεύει μέσα σε όλα αυτά που περνάμε, αδελφοί, για να δοξάζεται ο Θεός. Γιατί στο τέλος, και αυτό είναι, αδελφοί, που μου δίνει εμένα πάντοτε θάρρος στην πορεία μου την πνευματική, στο τέλος, εάν μείνω, πάντοτε ο Θεός δοξάζεται. Αλληλούια. Πάντοτε ο Χριστός, αδελφοί, δίνει τη λύση. Πάντοτε ο Χριστός, αδελφοί, είναι αυτός που στο τέλος ακούγεται. Αμήν, αδελφοί. Και κανένας άνθρωπος. Πόσες φορές ακούμε ανάμεσά μας, Κύριε, αδελφιά, προσευχόμουν, τίποτα. Και κάποια στιγμή ήρθε ο Θεός και ανάλαβε και λαμβάνει τη δόξα ο Κύριος. Και λέμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γι' αυτό, αδελφοί, θα συνεχίσουμε, θα προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Ιδιαίτερο, αδελφοί, να προσεύχεστε και για μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό και για όλους μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί άνθρωποι είμαστε. Αδελφοί, άνθρωποι. Πολλές φορές και σφάλουμε, πολλές φορές αδυνατούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν αδυνατούμε εδώ. Εδώ καλά στεκόμαστε. Ευχαριστούμε γιατί τρώμε εμπόλικο. Αλλά στη σάρκα πρέπει να αδυνατούμε την πνευματική και να παχαίνουμε στο πνεύμα. Να μεγαλώνουμε στο πνεύμα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί, ο Κύριος είναι αυτός που πραγματικά πάντοτε μέσα στη ζωή μας είναι αυτός που θα μας δίνει τη δύναμη, θα μας παρηγορεί, θα μας ενισχύει. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν δύναται, λέει ο Κύριος, να λησμονήσει το παιδί του. Αν η μάνα, λέει, δεν μπορεί, αν και μπορεί να λησμονήσει το παιδί της, να το θυλάσει. Ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, ποτέ, αδελφοί. Και είναι λόγος Θεού. Ποτέ δεν θα σε αφήσει να διψάσεις, να πεινάσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά πάντοτε είναι αυτός, αδελφοί, που προβλέπει, ετοιμάζει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαθές μερίδες, είτε πνευματικές, αδελφοί, αλλά ακόμα και ηλικίες. Αλληλούια. Γιατί και αυτές πολλές φορές τις έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε. Ηλικίες, βέβαια. Μα ακόμα και για φαγητό, βέβαια. Και το κλείνω με μια εμπειρία που σας την έχω πει, αλλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό, για να δούμε ότι παντού ενεργεί ο Θεός. Τα πάντα μπορεί να ακούσει ο Κύριος. Δεν θα ξεχάσω, αδελφοί, όταν ήταν έγκυος η αδελφή Λίτσα στον Ανέστη, και μου ζήτησε ένα βράδυ, ένα απόγευμα, μου λέει, θέλω να φάω ανανά. Πού να στο βρω τον ανανά, ευλογημένη τώρα τέτοια ώρα, ανανάς. Πού να στο βρω τον ανανά, δεν υπήρχε, δεν ήταν και η εποχή του ανανά. Σε 5 λεπτά, αδελφοί, χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού. Γεια σου, είμαι η αδελφή η τάδε. Α, έλα πάνω, έλα πάνω. Μέναμε στο 4ο όροφο εκεί στη Δράμα που ήμασταν, στην Αγία Βαρβάρα. Έλα αδελφή επάνω. Ανεβαίνει η αδελφή, κρατάει κάτι σακούλες. Δεν ξέρετε τι έπαθα. Τι έπαθες, αδελφή. Την ώρα που ερχόμουν για να σας επισκεφτώ, λέει, θα πάω να δω τη Λίτσα, λέει, και σένα. Πώς πέρναγα, λέει, από ένα μανάβικο, λέει, μέσα μου, πάρε ένα ανανά και πάνε. Και δεν ξέρω γιατί. Τρώτε ανανά. Πω, άρχισα να κλαίω. Τι έκανα κακό, λέει, γιατί κλαίτε, λέει. Όχι, λέω, αδελφή, κάτσε να σου πω. Βλέπετε, αδελφοί, τι κάνει ο Κύριος. Αγαθός δεν είναι ο Θεός. Μα για ένα ανανά, ναι. Τα ακούει τα πάντα ο Θεός, αδελφοί. Βλέπει τις ανάγκες, τσου, τις ανάγκες μου. Μα δεν το κάνει πάντα. Αυτό δεν το κρίνω εγώ. Δεν θα πω τον Κύριο, γιατί δεν το κάνεις τώρα. Αλλά λάβε, τι λέει ο λόγος του Θεού. Μη λησμονείς την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Μπορεί να είναι μικρό. Για μένα ήταν μεγάλο εκείνη την ώρα. Για μένα ήταν θαύμα εκείνη την ώρα. Γιατί δεν ήταν μετά από ένα χρόνο θυμήθηκε κάποιος και με έφερε ένα ανανά. Όχι, μέσα σε 5 λεπτά, αδελφοί. Όλα τυχαία, δεν είναι τίποτα τυχαία. Αδελφοί, όλα είναι για να αυξήσει ο Θεός την πίστη μας. Για να αυξήσει ο Θεός πραγματικά, αδελφοί, όλα αυτά που θέλει να μας μάθει ο λόγος του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν, αδελφοί.